Θα ξεκινήσουμε αυτό το μέρος με μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με φόντο την ενίσχυση επιχειρήσεων σε σεισμόπληκτες περιοχές. Όπως για παράδειγμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, του Αρκαλοχωρίου. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Αλιχεράκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Μια συγκεκριμένη παρέμβαση, πρόεδρε, να σας καλησπερίσω, η οποία έχει ως επίκεντρο την μετεγκατάσταση εκατοντάδων επιχειρήσεων, σωστά? Καλησπέρα σας, ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε μία σύσκεψη την προηγούμενη Τρίτη στο Αρκαλοχώρι για να μιλήσουμε με τους επαγγελματίες, με τους εμπόρους της περιοχής, να δούμε τι ακριβώς μετά από μέρες από το σεισμό, τι ακριβώς αντιμετωπίζουν, ποια είναι τα θέματα τους. Και θέλω να πω ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έτσι αναδείξαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν τύχει ακόμα επίλυσης και πρέπει έτσι να διευθετηθούν για να μπορέσουν και αυτοί να είναι πιο ήσυχοι. Πρόεδρε, για πόσες επιχειρήσεις μιλάμε και ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα? Ναι, κοιτάξτε, εμείς αυτό που μπορούμε να καταμετρήσουμε είναι περίπου 250 επιχειρήσεις οι οποίες είτε είναι εντελώς άστεγες είτε δεν μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα. Χρειάζονται επεμβάσεις και ακόμα, ας πούμε, και την καταγραφή πλήρως της ζημιάς τους. Και το θέμα είναι ότι, εντάξει, όλα, μιλήσαμε για όλα, αλλά μπαίνει ένα μεγάλο θέμα το πώς θα μπορούσαν αυτοί να βρουν έτσι τέλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρεις, εφαρμόζονται έκτακτες ανάγκες, εφαρμόζονται μάλλον έκτακτες αντιμετωπίσεις του φαινομένου, όπως δηλαδή με τις κατοικίες που έχουμε εκεί, που θα μπορούσαμε και εδώ έτσι να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, να βρούμε οικίσκους οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν επαγγελματικές στέγες. Από όλες τις περιπτώσεις που χρήζουν έτσι άμεσα στέγες, και είναι αρκετές αυτές, και θέλω να πω ότι ακούστηκε με ενδιαφέρον και είπαν να μην το έτσι να το εξετάσουμε περισσότερο το θέμα. Εμείς ζητήσαμε από τους συγκεκριμένους, όσοι παρευρέθησαν και όσοι δεν ήταν, που θα το μάθουν στη συνέχεια, να γίνει μια καταγραφή ποιοι πραγματικά θέλουν να έχουν έτσι μια τέτοια εξέλιξη, δηλαδή να αποκτήσουν ένα τέτοιο κίσκο. Και θέλω να πω ότι από την πλευρά μας, σαν επιμελητήρια της Κρήτης αλλά και πανελλαδικά, θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι, για να βρούμε, μάλλον να μας διαθέσει ο Δήμος, να διαθέσει ο Δήμος προς τους πληγέντες έτσι μια περιοχή, στην οποία να τοποθετηθεί αυτή η οικίσκη και να γίνει έτσι μια σαν αγορά, θα έλεγα, έτσι. Ή υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο, κάποια μεγάλα κτίρια τα οποία δεν έχουν πληγεί από το σεισμό, από ό,τι μας είπαν. Να μετεγκατασταθούν εκεί οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ξέρετε, από τη μία, ναι, είναι το θέμα των υποδομών. Είναι ένα μεγάλο πολυκατάστημα, ας πούμε. Αλλά θέλω να σας πω όμως. Είναι και τα λειτουργικά έξοδα όμως, πρόεδρε, από την άλλη. Που τρέχουν, φαντάζομαι, αυτό το διάστημα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, κοιτάξτε, είναι απώλεια εισοδήματος, έτσι. Η αποζημίωση του νοικίου πρέπει να καταβάλουν στους δικαιούχους και είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή εισόδημα και δεν ξέρω πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν από τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα καταγράψαμε, τα αποστήλαμε, ας πούμε, προς τους αρμόδιους για να ακολουθήσει, ας πούμε, αν θέλετε, και κάποια έτσι διεκδίκηση επ' αυτό το θεμάτων, γιατί κάποια άλλα θέματα τα γνωρίζουμε, έχουν μπει ήδη σε τροχιά λειτουργία, επίλυσης, ναι. Έτσι, αλλά αυτά τα οποία δεν έχουν σημειωθεί, δεν είχαν σημειωθεί μέχρι σήμερα και αφορούν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Εντάξει, γνωρίζουμε πώς λειτουργεί και η γραφειοκρατία, πρόεδρε, στην Ελλάδα. Ακριβώς. Την επόμενη μέρα θα έπρεπε να έχει εκπονηθεί ένα σχεδιασμός με φόντο την ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρήσεων και ανθρώπων, βέβαια, που έχουν βρεθεί από τα σπίτια τους έξω, από τις επιχειρήσεις τους έξω. Και έχει προηγηθεί και μια επιδημιολογική κρίση. Δεν έχει προηγηθεί. Βρίσκεται σε πλήρη αυτό εξέλιξη. Είναι. Βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα και μπαίνει και ο χειμώνας. Έτσι μπήκαμε ήδη, ας πούμε, στις δύσκολες μέρες του χειμώνα. Ξεκινήσαμε. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα είναι ακόμα έτσι πιο δύσκολο. Πιο έντονο. Και θα είναι πιο επιτακτικές οι ανάγκες της στέγασης, θα έλεγα. Όχι μόνο της στέγασης, αλλά γενικότερα, ας πούμε, μια κανονικότητα η οποία. Πλην των άλλων έχει το συγκεκριμένο, το ειδικό πρόβλημα αυτό του σεισμού.
Στείλατε λοιπόν την συγκεκριμένη επιστολή. Φαντάζομαι περιμένετε και απάντηση. Σίγουρα, κοιτάξτε, τι απάντηση περιμένουμε και αν δεν έρθει απάντηση θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Θα δούμε καταρχάς εμείς με το Δήμο πρώτα, που τυχάνει και ο Δήμαρχος να είναι και αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, από ό,τι έχουμε έτσι μια καλή επικοινωνία, θα έλεγα, και αντιλαμβάνεται και καλύτερα το θέμα της επιχειρηματικότητας, να δούμε πώς μπορούμε από την πλευρά μας να το φέρουμε μέχρι ένα σημείο, οπότε και η πολιτεία να έχει το λιγότερο δυνατόν που μπορεί να κάνει. Χρειάζονται, πιστεύω, πρωτοβουλίες αυτή εδώ την κατάσταση που έχουμε βρεθεί, για να δίνουμε διεξόδους. Διεξόδους οι οποίες θα είναι εφαρμόσιμες και θα έχουν και άμεσο αποτέλεσμα για τη ζωή των κατοίκων. Το γενικότερο κλίμα στο επιχειρήν, πρόεδρε, αν αφήσουμε λίγο στην άκρη τις πληγήσεις περιοχές, φτιάχνει σιγά σιγά, προηγήθηκε μια τουριστική περίοδος. Πώς είναι τα πράγματα στο επιχειρήν του Ηρακλείου? Κοιτάξτε, ναι, πράγματι είχαμε έτσι μια καλή τουριστική περίοδο που δεν το περιμέναμε. Ήταν όμως βραχία, δεν ήταν στο αυτό που συμβαίνει τις υπόλοιπες καλές τουριστικές περιόδους. Έχουμε όμως τώρα να αντιμετωπίσουμε ένα κύμα ακρίβειας. Ένα κύμα ακρίβειας το οποίο ξεκινά από τις επιχειρήσεις και φτάσει στους καταναλωτές. Και έχει να κάνει με την ενέργεια, με το μεταφορικό κόστος, έτσι, και γενικότερα με την έλλειψη πρώτων υλών που παρατηρείται, καθυστερήσεις σε χρόνους παραδόσεων και τα σχετικά. Οπότε καταλαβαίνετε, κάποια υλικά ή θα σας πω στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν διπλασιαστεί ή θα υπερβούν και το διπλάσιο ακόμα. Έτσι. Αυτά βέβαια στον καταναλωτή φτάνουν μια διαφορετική μορφή. Θέλω να πω ότι και αυτό είναι έτσι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο όμως εμάς μας ακουμπάει ακόμα περισσότερο, γιατί είχαμε και την κρίση των τελευταίων ετών, την οικονομική κρίση που περάσαμε σαν χώρα. Δηλαδή τα κακά έχουν τριπλασιαστεί και τετραπλασιαστεί, θα σας έλεγα, τα τελευταία χρόνια και στην επιχειρηματικότητα, η οποία είναι αναγκασμένη να τα αντιμετωπίσει. Ποιος κλάδος αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα? Φαντάζομαι εστίαση πήγε καλά. Κοιτάξτε, εμπορικές επιχειρήσεις πάνω κάτω κινήθηκαν. Η εστίαση, όχι σε όλο το μέγεθος, είχε, μην ξεχνάτε ότι είχαμε και ένα mini lockdown στο Ηράκλειο, έτσι, στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, που κάποια καταστήματα δεν λειτουργούσαν, ας πούμε, δεν λειτουργούσαν όπως θα λειτουργούσαν ή όπως λειτουργούν σήμερα, όπως θα λειτουργούσαν σε μια κανονική περίοδο, κατ' εξαίρεση είναι απόλυτη χώρα, έτσι. Αυτό έχει και αυτό είχε τις επιπτώσεις του. Και θέλω να πω, αφού με ρωτάτε πια έτσι, είμαι και αυτή μια κατηγορία η οποία υπέστη περισσότερο, ας πούμε, ένα πλήγμα, θα έλεγα. Μάλιστα. Όχι καθαρά τουριστική επιχείρηση, αλλά στις παρυφές των τουριστικών επιχειρήσεων, που είναι η εστίαση, αλλά δεν είναι μόνο στην τουριστική αγορά. Πρόεδρε, εξαγωγές, μεταποίηση. Και τα επαγγέλματα που συγχετίζονται με εκδηλώσεις με οτιδήποτε. Εξαγωγές, μεταποίηση, το κλίμα. Κοιτάξτε, τώρα οι εξαγωγές δείχνουν έτσι μια. Δείξανε οι εξαγωγές για την Κρήτη, να σας πω, έχουν να κάνουν πολύ περισσότερο. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέμε ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν, έχουν να κάνουν με τα βασικά προϊόντα, και ένα από τα βασικότερα προϊόντα τα οποία έτσι χαρακτηρίζονται σαν εξαγώγημα, είναι εξαγώγημα, είναι και το ελαιόλαδο, έτσι. Αν λοιπόν η χρονιά είναι καλή, αν αυτό, έχουμε καλές εξαγωγές. Αν έχουμε πρώτα παραγωγή. Η προηγούμενη χρονιά ήταν μια χρονιά η οποία, εντάξει, βοήθησε, θα έλεγα, προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι και ο κόσμος στραμμένος περισσότερο, ας πούμε, στον πρωτογενή τομέα. Έδειξε κάποια βελτίωση. Θα έλεγα από εξαγωγές είμαστε κάπως καλύτερα. Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο με την απόφαση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου να διαθέσει κάποιες αίθουσες στο Γερονιμάκιο στους μαθητές του. Μια όμορφη πρωτοβουλία. Τελικά βρέθηκε λύση. Φιλοξενήθηκαν επίσημη πρώτη σήμερα των μαθημάτων. Σωστά. Εντάξει, κατηγορηθήκαμε. Δεν είναι. Έπρεπε. Αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο τον ήχο του κυρίου Αλιφιεράκη. Κύριε Αλιφιεράκη, να επαναλάβετε τις πρώτες δύο προτάσεις σας. Να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι λέτε. Ναι, ήθελα να σας πω ότι κατηγορηθήκαμε αδίκως ότι δεν δίνουμε τις αίθουσες στην Αλικαρνασσό. Θέλω να σας πω όμως ότι οι αίθουσες αυτές είναι μεν εκπαιδευτικές, είναι για ενήλικους όμως. Έτσι, έπρεπε λοιπόν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις.
κάποιες παρεμβάσεις, τις οποίες εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να τις κάνουμε, γιατί δεν είμαστε καθήκον αρμόδιοι. Έπρεπε να γίνουν κυρίως από τον Δήμο, έτσι ώστε εξέβρεση κάποιων άλλων χώρων, δηλαδή αγγλισμού κυρίως, να υπάρχουν κάποια προστατευτικά μέτρα, τα οποία άμεσα κάποια και κάποια ασούν στην πορεία, τα οποία πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κάποια θέματα εκεί. Τα συζητήσαμε με τον Δήμο, υποσχεθήκαμε ότι θα λυθούν αυτά τα θέματα και από τη στιγμή που λύνονται αυτά τα θέματα, οι αίθουσες παραχωρηθήκαν, αν και δεν έχει υπογραφεί ακόμα, αν θέλετε, ας πούμε έτσι, το μνημόνιο αυτό της συνεργασίας. Έτσι, πιστεύω μας ότι μέσα εντός των ημερών, γιατί θα μοιραστεί το χρόνο να πάρουν κάποιες αποφάσεις, θα γίνει και αυτό. Εμείς όμως τις αίθουσες ήδη τις διαθέσαμε, εφιστήσαμε την προσοχή και την ανάληψη των ευθυνών από τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης, τις αναλάβαμε. Έτσι και από εκεί και πέρα είναι να εκπαιδευτεί ακόμα ένα κομμάτι, το οποίο περιμένουμε από μέρα σε μέρα, έτσι για να είμαστε πλήρως, ας πούμε, αν θέλετε, ασφαλείς και οι μεν και οι δε. Μάλιστα. Αλλά κυρίως τα παιδιά. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.